Γυρίσαμε από Χαλκιδική. Βασικά δεν είμαι σίγουρος πότε παίζει αυτό το vlog. Λογικά παίζει συνέχεια της Χαλκιδικής. Διαφορετικά ήταν προηγούμενο vlog ή ήταν κάτι που δεν έχετε δει ποτέ. Αρχικά θέλω να πω κάτι. Πήγαμε στη Χαλκιδική και κάναμε SUP με εκείνο και τη σανίδα. Φανταστικό είναι. Φουσκώνει σχετικά γρήγορα. Θες ένα 3 λεπτό, 4 λεπτό για να το φουσκώσεις. Είναι τέλεια φάση. Απλώς έκανα τεράστια βλακεία. Ξέχασα. Την καρίνα, το φτερό, αυτό που είναι από κάτω. Και δεν ήταν πολύ σταθερό. Δυσκολευόμουν, δεν μπορούσα να κάνω όρθιος. Έκανα στα γόνατα. Έκανα και λίγο όρθιος, αλλά κουνιόταν πολύ. Με αυτό εδώ πάει πολύ σταθερά. Τι βλάκα. Το ξέχασα, το άφησα εδώ, βλάκα. Τέλος πάντων, κάναμε το γύρισμα. Το γύρισμα θα το κλέψουμε λίγο για το Happy Traveler. Εκτός και αν προλάβουμε να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή όταν γυρίσουμε από το μεγάλο ταξίδι. Τέλος πάντων. Αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Ειδικά στον ευτύχη, τον ξεχασιάρη. Φέρε, μαχαίρι, ψαρίδι, κάτι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που κυριολεκτικά θα με σώσει. Δεν είναι κάτι πολύ fancy, αλλά είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι κάτι που σίγουρα χρησιμοποιείτε κι εσείς, αλλά είναι ένα ειδικό μοντέλο που έχει κάποια έξτρα. Είναι αυτό εδώ. Αυτό το unboxing και review δεν είναι διαφήμιση. Το αγόρασα αυτό και πώς να μου το αγόραζα, είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, είναι ένας σκληρός δίσκος, ο απαραίτητος σκληρός δίσκος για όσους ταξιδεύουν και είναι φωτογράφοι, βιντεογράφοι και γενικά είναι στον δρόμο. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτός εδώ σκληρός δίσκος, εκτός από το ότι είναι ένας σκληρός Western Digital, που είναι πολύ καλή μάρκα και είναι 3TB, έχει υποδοχή για SD κάρτα. Σημαίνει ότι βάζεις την SD κάρτα, πατάς κουμπί και αρχίζει και αντιγράφει. Επίσης, έχει Wi-Fi, μπορείς να συνδεθείς με το laptop σου και να βλέπεις τι έχει μέσα. Και επίσης μπορείς να συνδεθείς με το κινητό, δηλαδή είσαι στο αυτοκίνητο, βάζεις να αντιγράψεις τα αρχεία και τσεκάρεις και με το κινητό, ας πούμε, ότι όλα πάνε καλά ή αρχίζεις να επιλέγεις, να κατηγοριοποιείς σε φακέλους κτλ. Επίσης, έχει δικιά του μπαταρία και μπορείς να το φορτίσεις και μετά να το χρησιμοποιείς και σαν power bank, δηλαδή να φορτίζεις άλλα πράγματα με αυτό. Λέει ότι έχει κανένα 10ωρο μπαταρία, 8 ώρες και τι αρκεί. Και αυτά βασικά. Χρειαζόμαστε τίποτα άλλο? Συνδέεται λογικά και με δεύτερο σκληρό ή συνδέεται κανονικά με τον υπολογιστή. Και είναι αυτό, λέει hello. Λοιπόν, μπρίζες. Α, ωραία, η αγγλική θα μου χρειαστεί που πάμε Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία. Μπρίζα για Ελλάδα. Καλώδιο σαν κάθε σκληρό δίσκο. Και αυτός είναι ο σκληρός. Λοιπόν, ό,τι βίντεο δείτε με αυτό, χωρίς να είναι διαφημιστικά review κτλ, όσοι τον έχουν, τον λατρεύουν. Είναι ένα εργαλείο που θα σε βοηθήσει να γλιτώσεις κάποιες ζημιές που μπορείς να πάθεις με υλικό. Εγώ στο παρελθόν έχω πάθει αρκετές φορές ζημιά με υλικό, δεν έχω αντιγράψει όλο το υλικό. Έχουν γίνει διάφορες βλακίες, δεν έχουν αντιγραφεί σωστά, μετά δεν έχουν μεταφερθεί σωστά. Ακόμα και στο τελευταίο ταξίδι στην Ταϊβάν έπαθα κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου, έχασα κάποια πλάνα και πραγματικά ελπίζω ότι αυτό θα με βοηθήσει να μην ξανασυμβεί αυτό. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, αλλά με αυτό εδώ έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Λοιπόν, το τέλειο με αυτό είναι ότι βάζεις μέσα την κάρτα, πατάς το κουμπί, αρχίζει και τα αντιγράφει. Για παράδειγμα, πρέπει να το κάνουμε επί τόπου. Αυτή είναι η κάρτα από σήμερα. Έχει slot. Το βάζουμε. Στο οποίο με ανταπτοράκι, αν θέλεις, βάζεις και μικρή κάρτα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχει υποδοχή για να συνδέσεις στον υπολογιστή. Έχει ένα USB που φαντάζομαι μπορείς να συνδέσεις άλλο σκληρό ή άλλες συσκευές ή να το χρησιμοποιήσεις σαν φορτιστή. Δεν είμαι σίγουρος, σαν φορτιστή σίγουρα για να φορτίζεις, ας πούμε, το κινητό σου εδώ από το USB. Δεν ξέρω αν μπορείς αυτό να το συνδέσεις με έναν άλλο σκληρό εξωτερικό και μετά από το WiFi, από την εφαρμογή να μεταφέρεις πράγματα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Από εδώ ανοίγει. Μάλλον το πατάς αρκετά, ναι. Ανάψαν φωτάκια. Α, το νιώθω. Ξεκινάει σαν σκληρός. Ένα θέμα είναι ότι είναι πιο μεγάλος από κανονικό σκληρό. Δεν είναι αυτή που είναι σαν στο μέγεθος κινητού. Είναι λίγο πιο μεγάλος. Είναι τετράγωνο, σαν CD.
Πρέπει να βρω καμιά θήκη, δεν ξέρω. Υποθέτω είναι και γερός, αλλά μια θήκη θα ήθελα να την έχω. Το WiFi λειτουργεί. Μπορούμε να τη γράφουμε εδώ το υλικό στα ταξίδια. Και εκείνη την ώρα, για παράδειγμα, η Ηλέκτρα, ας πούμε, θέλει, μου ζητάει φωτογραφίες για να ανεβάσει και τέτοια. Εκείνη την ώρα μπορεί να συνδεθεί στο σκληρό με το WiFi και να πάρει ό,τι φωτογραφίες θέλει. Τέλειο! Χω. Και επίσης νομίζω ότι αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ και στο μοντάζ των vlog, γιατί πολλές φορές είναι δύσκολο να κάνω μοντάζ το ίδιο βράδυ. Τέλος πάντων, ένα πράγμα είναι ότι θέλω αρκετή ώρα να αντιγράψω το υλικό. Αν με αυτό μπορώ να αρχίσω να αντιγράφω το υλικό πριν φτάσουμε καν στο ξενοδοχείο, θα με βοηθάει έτσι ώστε όταν φτάσω να μπορώ να κάνω λίγο μοντάζ. Ναι. Αυτό είναι λοιπόν. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι απαραίτητο νομίζω για ένα happy traveler. Γενικά για travelers που βγάζουν βίντεο κτλ. Μπορεί να έχει και ένα κανονικό σκληρό. Τους χαζούς σκληρούς που απλώς είναι σκληροί και έχουμε πάντα για backup κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα είναι η καρδιά του επεισοδίου. Πρώτα θα πηγαίνουν εδώ και θα το έχουμε πάντα μαζί. Φυσικά το ίδιο βράδυ, αφού τα αντιγραφούν όλα, αυτό που πάντα κάνουμε, κάνουμε και μια κόπια σε σκληρό, ο οποίος μένει στο ξενοδοχείο ή είναι στο λάπτοπ. Έτσι ώστε πάντα να έχουμε το υλικό και μαζί μας, αλλά και στο ξενοδοχείο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται και στο ξενοδοχείο όταν λείπεις, αλλά και όταν είσαι έξω με πράγματα. Άρα με αυτόν τον τρόπο είμαστε πιο σίγουροι. Νομίζω θα το αγαπήσω αυτό. Και στο ταξίδι που θα κάνουμε τώρα τον επόμενο μήνα, που θα έχει πολλά vlog, θα σας μιλήσω, θα το δείτε και αυτό, ας πούμε, κάποιο βράδυ θα σας πω τη γνώμη μου. Έχω βάλει την κάρτα, παρεμπιπτόντως, και θα πατήσω το κουμπί να ξεκινήσει να γράφει, αυτό εδώ. Το πάτησα μία, δεν ξέρω, πρέπει να διαβάσω τις οδηγίες, μήπως πρέπει να το πατήσω δύο φορές. Με τη μία απλώς άναψαν τρία φωτάκια για να μου δείχνει την μπαταρία, μάλλον, όχι. Άρχισε να αντιγράφει, κοιτάξτε. Αναβοσβήνει το ένα. Μετά θα αρχίσει να αναβοσβήνουν 2, 3, 4 για να μου πει ότι έχουν αντιγραφεί όλα τα αρχεία. Λοιπόν, βάζω εδώ, έχει ξεκινήσει να αντιγράφει αυτό. Έχει ξεκινήσει να αντιγράφει χωρίς να χρειαστεί να ανοίξω λάπτοπ. Δηλαδή, μερικές φορές τα βράδια, που πολλές φορές είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και πρέπει να αντιγράψω οπωσδήποτε υλικό, μπορώ να τα βάζω εδώ, να τα αντιγράφω έτσι και να συνδεθώ με την εφαρμογή, με το κινητό και να βλέπω ότι όλα είναι OK. Α, πούμε από το κρεβάτι. Και. Ναι, τέλειο. 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 Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά. Τηλέφωνο, ρε φίλε. Καλά, εσείς τι ετοιμάζετε. Καλό βράδυ, χαιρετίσματα. Λοιπόν, ήταν πολύ ευχάριστο τηλεφώνημα. Λοιπόν, τα αγαπημένα μας μπισκότα μας στηρίζουν από το ξεκίνημα του Happy Traveler. Και πέρα από το ότι είναι χορηγός μας, είναι πολύ καλά μπισκότα. Είναι ελληνική εταιρεία. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με αυτήν την εταιρεία. Χαιρόμαστε που προβάλλουμε και προωθούμε αυτά τα προϊόντα και όσο έχουμε βοηθήσει κι εμείς να τα μάθει περισσότερος κόσμος. Και σε αυτό το Summer Vlog Tour που θα κάνουμε και θα ξεκινήσει με το ταξίδι στην Αγγλία κτλ. Θα τους έχουμε μαζί μας, θα μας υποστηρίξουν. Είμαι σε φάση, κάνω κάποια bookings για το επόμενο ταξίδι μας και κοιτάξτε εδώ πέρα, ας πούμε, στην Ιρλανδία θέλουμε ένα αυτοκίνητο για 3 μέρες στην περιοχή του Κέρι, που είναι στην νότιο δυτική Ιρλανδία και έχουμε για 3 μέρες, κάνει 32 ευρώ το αμάξι. Πόλο κιόλας, όχι κανένα μικρό. 32 ευρώ. Φεύγουμε, ταξίδι. Θα είναι αρκετά μεγάλο ταξίδι, 3 εβδομάδες. Θα πάμε σε 4. Θα πάμε σε 4 χώρες σαν ταξίδι. Υπάρχει μια 5η χώρα, η οποία θα πάμε απλώς την τελευταία μέρα για να επιστρέψουμε από εκεί η Ελλάδα. Δεν θα μείνουμε. Και σε αυτές τις 4 χώρες μετράω ξεχωριστές χώρες στην Αγγλία και τη Σκωτία. Ηνωμένο Βασίλειο, άλλο Αγγλία, άλλο Σκωτία. Θα πάμε και Ιρλανδία, θα πάμε και Δανία. Αναλυτικά το πρόγραμμα και το τι θα κάνουμε θα σας το πω σε άλλο βίντεο. Πακετάρω, ετοιμάζω πράγματα και θέλω απλά να σας πω ότι αυτό ταξίδι, ο σκοπός είναι να το βλέπετε με vlog. Φτερνίστηκα. Αυτό ταξίδι, ο σκοπός είναι να το βλέπετε με vlog όσο συμβαίνει. Αν όχι την επόμενη μέρα, μερικές μετά από κάποιες μέρες. Βασικά η αλήθεια είναι το πρώτο βίντεο του ταξιδιού που θα είναι βίντεο εδώ πέρα μέσα, στο οποίο θα σας λέω μερικά λόγια για αυτό το ταξίδι και το concept και το concept των vlogs και θα είναι το νούμερο 1 βίντεο αυτού του vlog. Θα ανέβει 1η Ιουνίου. Από 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν να παίζουν αυτά τα βίντεο. Εμείς ξεκινάμε το ταξίδι πιο νωρίς, αλλά να έχω αυτό εδώ το διάστημα το μικρό για να
προλαβαίνω να φτιάχνω τα βίντεο όσο είμαστε στο ταξίδι για να τα βλέπετε. Φυσικά, εξαρτώμαστε από συνδέσεις ίντερνετ εκεί που θα είμαστε, από ώρες, από χίλια πράγματα, αλλά θεωρώ ότι θα μπορέσουμε και θα τα καταφέρουμε. Δεν το έχουμε ξαναδοκιμάσει με αυτό το ρυθμό και γι' αυτό λόγο θα χρειαστούμε πάρα μα πάρα πολύ την υποστήριξή σας. Και από 1η Ιουνίου, και πιο πριν, αλλά από 1η Ιουνίου όταν θα βλέπετε ανεβάζω βιντεάκι, να ξέρετε ότι το ανεβάζω on the go και θα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και σημαντική υποστήριξή σας σε αυτό. Ετοιμάζουμε. Αυτή η τσάντα θα πρέπει μέσα σε αυτή τη τσάντα. Θα πρέπει να μπει και το λάπτοπ ψηλέπτρα. Για να τα έχουμε με ροδάκια αυτά. Τέλειο. Φοράνε τα δύο λάπτοπ εδώ. Τέλειο. Ωραία. Και θα έχουμε αυτή τη τσάντα που παίρνεται και έτσι. Μπαίνει και στον ώμο. Και έχει ροδάκια. Τέλεια. Στο πρώτο βίντεο, αυτή η σειρά βίντεο που θα ξεκινήσουμε από 1η Ιουνίου και θα πάνε όλο το καλοκαίρι. Ένα βίντεο κάθε μέρα, όλο το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θα είναι κάθε μέρα, αλλά τέλος πάντων. Πολλά vlog. 20 το μήνα, σας το υπόσχομαι. Σας το υπόσχομαι! Και επειδή νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες με τα πολλά vlog που ανεβάζω, σας έβαλα στο κλίμα και αυτό ήταν ο σκοπός. Να δω λίγο ανταπόκριση, να δω ότι σας αρέσει αυτή η κατάσταση. Κατέληξα στο ότι θα τα ανεβάζω το μεσημέρι. Σκεφτόμουν πως τα ανέβαζα πρωί, αλλά τέλος πάντων 12 το μεσημέρι ή 1 το μεσημέρι, κάπου εκεί θα δούμε. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Αλλά γενικά αυτός είναι ο σκοπός. Και έτσι ώστε να μπορείτε να το δείτε όλη τη μέρα μέχρι το βράδυ. Σκοπός αν είναι ένα δεκάλεπτο το καθένα. Το πρώτο βίντεο αυτή η σειρά, το οποίο θα γυριστεί εδώ πέρα και θα έχει να κάνει λίγο με το ταξίδι, μέρα προς μέρα θα σας πω που θα πάμε. Και θα σας πω και κάποια πράγματα σχετικά με το ταξίδι και πράγματα που παίρνουμε. Επειδή αυτό το ταξίδι έχει κάποιες δυσκολίες και επειδή είναι πολλές μέρες, που σημαίνει ότι δεν μπορώ να πάρω ρούχα για όλες τις μέρες, αλλά επίσης στο θέμα των κιλών και των πραγμάτων, έχει διάφορα τρίκι θέματα και στο θέμα των ρούχων. Είναι λίγο πολύπλοκο ταξίδι. Δεν είναι ένα ταξίδι που πάμε σε ένα προορισμό και γυρνάμε, επειδή έχει πολλές διαφορετικές χώρες, πολλούς διαφορετικούς προορισμούς, έχει πολλές μετακινήσεις με αεροπλάνο, έχει αυτοκίνητο, έχει λεωφορείο, έχει τρένα, έχει τα πάντα θα έχει αυτό το ταξίδι. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει, θέλει μια προοργάνωση καλή που έχει γίνει και τώρα στο τελικό στάδιο. Λοιπόν, όλα αυτά τα αναλυτικά θα τα πούμε στο πρώτο vlog που θα ανέβει 1η Ιουνίου. Μέχρι τότε θα δείτε κάποια βίντεο που έχουν γυριστεί αυτές τις μέρες εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, βλογκάκια κτλ. Και επίσης θα δείτε κάποια ακόμα βίντεο από την Ασία. Υπάρχουν κάποια βίντεο που δεν τα έχετε δει ακόμα, κυρίως από την Κορέα, η επιστροφή μας από το ταξίδι και μετά θα ξεκινήσει η καινούργια σειρά από 1η Ιουνίου. Εντάξει, θέλω να πείτε την γνώμη σας, γράψτε κάποιο σχόλιο και απλώς να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για τα σχόλια, υποστήριξης. Και όλο αυτό θα γίνει επειδή το καλοκαίρι δεν θα παίζει εκπομπή και δεν θα τρέχουμε να παραδώσουμε καινούργιο επεισόδιο, θα τρέχουμε να ανεβάσουμε βίντεο στο YouTube. Daily vlogs. Ταξιδιωτικά. Χοντρικά μπορεί αυτό το καλοκαίρι να πάμε και σε 15-16 διαφορετικές χώρες. Σούπερ στόχος το 20. Νορμάλ θα είναι το minimum 10-12. Πολλά vlogs. Περιμένω τη γνώμη σας. Εντάξει, γράψτε. Αυτά για τώρα. Συνεχίζω προετοιμασίες. Έχω και δουλειά στον υπολογιστή. Κάνω κάποια μοντάζ, κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν πριν φύγουμε. Και περιμένω τα σχόλια σας. Να είστε καλά, φίλοι απλά. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Στείλτε και στους φίλους σας αυτό το βίντεο και πείτε να γραφτούν για να υποστηρίξουν τα daily vlogs που θα γίνονται το καλοκαίρι. Θα κάνουμε και διαγωνισμούς και ευχαριστώ για τις συμμετοχές σας στους διαγωνισμούς. Ξέρω ότι σας αρέσουν, αλλά γενικά δεν θέλω να κάνω πάρα πολλούς διαγωνισμούς και να δημιουργείται αυτό ότι ο κόσμος που είναι στο κανάλι είναι για τους διαγωνισμούς. Ελπίζω να καταλαβαίνετε εννοώ. Δεν είναι ότι δεν θέλω να κάνω πράγματα και να χαρίζω κτλ. Απλώς θεωρώ ότι το να κάνεις ένα giveaway είναι ένας απλός τρόπος για να προσεγγίσεις κόσμο. Ενώ η αλήθεια είναι ότι θέλω σε αυτό το κανάλι και στον κόσμο που είναι εδώ πέρα και βλέπει αυτά τα βίντεο και να το ενδιαφέρει και να το αρέσουνε. Βασικά να το αρέσουνε και να τα βρίσκει και ενδιαφέρον και να κερδίζει κάτι από αυτό. Να αποκομίζει, όχι απλώς ένα μπλουζάκι μπορεί να κερδίσει ένα διαγωνισμό, αλλά να νιώθει ότι δεν ξέρω, που φτιάχνει τη διάθεση, όπως μου γράφετε αρκετοί, όσο πάρα πολύ, να μαθαίνετε πράγματα που πολύ επίσης γράφετε,
να σας εμπνέει αυτό το vlog, γενικά αυτά τα πράγματα που βλέπετε και που κάνουμε. Αυτή είναι η βασική λόγη που κάνω αυτά τα vlog. Βασική λόγη είναι να νιώθω ότι σας βοηθάω και σας εμπνέω και σας προσφέρω κάτι. Αυτό. Λοιπόν, τα λέμε σύντομα. Επειδή όλο και κάποιος θα γράψει για τον υπερχαμό που γίνεται, το Σεπτέμβριο έχουμε πλάνο να φτιάξουμε λίγο το χώρο, έως πολύ. Γενικά να το αλλάξουμε αρκετά αυτό εδώ που είναι η βάση μας, το στούντιό μας. Και για να βοηθάει στα βίντεο και για να βοηθάει, δεν ξέρω, στην οργάνωσή μας και σε πολλούς άλλους λόγους. Γενικά να είναι πιο ωραίος ο χώρος. Τι λέτε εσείς, καμιά γνώμη υπάρχει, κανένα σχόλιο? Και τώρα για περίπου 20 δευτερόλεπτα θα κάνω ένα πλάνο εδώ πέρα, τα μαγνητάκια που έχουμε δίπλα στο ψυγείο, από διάφορους προορισμούς που έχουμε πάει, και το κάνω αυτό για να εμφανίσω στη μία μεριά της οθόνης ένα βίντεο και στην άλλη μεριά της οθόνης ένα άλλο βίντεο, και από κάτω να υπάρχει το στρογγυλό στο οποίο μπορείτε να πατήσετε για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Αυτά, δείτε κάποιο άλλο βίντεο αν σας αρέσει από αυτά, ή αλλιώς μπείτε στο κανάλι και χάζετε, υπάρχουν πολλά βίντεο, καμιά τριχίλιαρο βίντεο. Αυτά, να είστε καλά, φιλιά πολλά, τα λέμε την επόμενη φορά.